Βεβαίως η συζήτηση της συγκεκριμένης ερώτησης ανασυζητηθεί την προηγούμενη εβδομάδα, προηγούμενη Τετάρτη ακριβώς, όμως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε αντιλημμένες υποχρεώσεις. Και το λέω αυτό γιατί την Πέμπτη μεσολάβησε Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΑΣ, όπου επί της ουσίας έδωσε μια παράταση λίγων εβδομάδων όσον αφορά για τους 36 εργαζόμενους, εργολαβικούς εργαζόμενους στην ΟΝΕΞ. Ποια είναι η περίεργη προϊστορία της όλης αυτής διαδικασίας, κύριε Υπουργέ? Η διαδικασία είναι η εξής, ότι στις αρχές Αυγούστου δόθηκε μια νέα παράταση στη σύμβαση που είχε υπογραφεί από το 2017 και συνεχώς παρατείνεται ανάμεσα στα ΕΑΣ και την ΟΝΕΞ για να συνεχιστεί η παροχή των εργαζόμενων μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο που είχε αναλάβει η συγκεκριμένη εταιρεία ως εργολαβία μέχρι τις 31/12/2021. Αυτό έγινε αρχές Αυγούστου. Από 1η Σεπτέμβρη δηλαδή ανανώθηκε η σύμβαση για ακόμη 4 μήνες. Στις 16 Σεπτέμβρη έρχεται ο διευθυντής των ΕΑΣ για τις αμυντικές προμήθειες και λέει ότι δεν έχουμε πρώτες ύλες για να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Άρα λοιπόν κρίνεται σκόπιμο να λυθεί η σύμβαση των 36 εργαζομένων. 24, αν δεν κάνω λάθος, Σεπτέμβρη συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΝΕΞ και αποφασίζει να προχωρήσει στη σύμβαση, στην υπογραφή σύμβασης με την ΟΝΕΞ, την ίδια εργολαβική εταιρεία, για 2+1 χρόνια, όχι για παροχή έργου, αλλά για παροχή εξειδικευμένου προσωπικού. Και οι μεσοβέζοι κοινείς μετά τις αντιδράσεις που δόθηκαν, ότι μέχρι να υπογραφεί αυτή η σύμβαση, ύψους 20 εκατομμυρίων συν ΦΠΑ, να παραμείνουν οι εργαζόμενοι στις θέσεις τους. Και τα ερωτήματα που προκύπτουν, κύριε Υπουργέ, είναι πάρα πολλά. Πώς μέσα σε ένα τόσο πολύ μικρό χρονικό διάστημα υπάρχει αυτή η εναλλαγή των απόψεων? Δεύτερον, γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχει δυνατότητα οι εργαζόμενοι να παραμείνουν στις θέσεις τους, μια και το συνολικό προσωπικό στο εργοστάσιο του Αιγαίου είναι πολύ μικρό, είναι 36 εργολαβικοί εργαζόμενοι συν 91 μόνιμο προσωπικό, το οποίο, από τους οποίους του χρόνου, το 2022, οι 37, αν δεν κάνω λάθος, θα οδηγηθούν στη σύνταξη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Όταν δεν έχει παραδοθεί η προηγούμενη παραγγελία, όταν υπήρχε απόφαση του ΣΑΓΕ να δοθεί στο εργοστάσιο του Αιγαίου νέα παραγγελία 1000 μήνυμη και 500 τάκ, και η οποία αυτή δεν υλοποιείται ακόμη, και από τη στιγμή αυτή, από τη στιγμή που βλέπετε ότι το εργοστάσιο θα μπορούσε να λειτουργήσει, γιατί τα ΕΑΣ, αντί να προχωρήσουν, εμείς λέμε να μετατραπούν οι εργαζόμενοι αυτοί σε μονίμου χρόνο εργαζόμενοι, γιατί έχουν και την τεχνογνωσία και την εμπειρία και τη λειτουργικότητα του εργοστασίου και σε αυτούς βασίζεται. Αντί λοιπόν να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία, δεν κάνετε το εξής απλό τα ΕΑΣ. Βάζουν ως διαμεσολαβητή την ΟΝΕΞ για να προσλάβει ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Ενώ θα μπορούσαν και τα ίδια τα ΕΑΣ να προχωρήσουν σε συμβασιούχους εργαζόμενους για να καλύπτουν χωρίς το διαμεσολαβητή. Δηλαδή πληρώνουν και κεφαλιάτικα, επί της ουσίας, μόνο και μόνο για παροχή εργαζομένων. Αυτό είναι ένας παραλογισμός, κύριε Υπουργέ, της όλης διαδικασίας. Και βεβαίως δεν διασφαλίζει ότι 36 εργαζόμενοι που έχουν από το 2017 εμπειρία του εργοστασίου θα παραμείνουν και μετά από μερικές εβδομάδες στις θέσεις εργασίας του για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αν αυτό κρύβει η ιδιωτικοποίηση του έργου του εργοστασίου, είναι ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να κουβεντιαστεί. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να βάλω τα πράγματα σε κάποια σειρά, διότι μπορώ να αντιτείνω ότι παραλογισμός είναι επίσης το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να έρχεται και να λαμβάνει θέση για τον τρόπο διαχείρισης, διοίκησης, αν θέλετε, των ΕΑΣ, ενώ στην ουσία, τύπης, ξέρετε, είναι υποπτεύω φορέα, στην ουσία είναι ο βασικός, αν όχι ο μοναδικός, πελάτης των ΕΑΣ. Και είναι πραγματικά παράδοξο στον τρόπο λειτουργίας σύγχρονης οικονομίας να λογοδοτεί ο πελάτης για τον τρόπο που ο προμηθευτής του υλικού προς αυτόν κάνει τη δουλειά του. Όπως ξέρετε,
Ο ιδιοκτήτης εταιρείας είναι ο μέτοχος εταιρείας. Και μέτοχος εταιρείας ΕΑΣ είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Διαχειριστής εταιρείας είναι η διοίκηση εταιρείας. Αυτή λαμβάνει τις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με το management της εταιρείας βάσει του διευθυντικού της δικαιώματος. Το ερώτημα, αν μπορεί ένας προμηθευτής αμυντικού υλικού να σταθεί μόνο με ένα πελάτη στην σύγχρονη αγορά και τον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται, είναι ενδεχομένως εύλογο. Και εγώ θα έλεγα ότι είναι δύσκολο έτσι κι αλλιώς να γίνει αυτό, αν ο πελάτης αυτός, εκτός εάν μάλλον ο πελάτης αυτός κάνει συνέχεια παραγγελίες. Αλλά να αγοράζει και τις πρώτες ύλες. Εγώ δεν ξέρω κανένα εστιατόριο που να προσέρχομαι ως πελάτης για να παραγγέλω ένα φαγητό και να μου λέει ο εστιατόρας, ξέρει, πήγαινε και πάρε και τις πρώτες ύλες για να φας. Δεν υπάρχει αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια στρέβλωση ή μάλλον ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να λύσει η εταιρεία. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι την 1η Οκτωβρίου ανακοινώθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΑΣ κατά 29 εκατομμύρια ευρώ για κάλυψη αναγκών. Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, τον μέτοχο και ιδιοκτήτη. 15 εκατομμύρια για εξόφληση τρίτων, 4 εκατομμύρια για μισθοδοσία και 10 εκατομμύρια για προμήθεια πρώτων υλών. Παράλληλα, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, προσπαθούμε ως Υπουργείο Άμυνας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την κατάθεση κάποιων παραγγελιών, οι οποίες, όντας εμείς ο μόνος πελάτης, θα μπορέσουν να στηρίξουν το έργο και άλλα τις θέσεις εργασίας στα ΕΑΣ. Έτσι, το ΓΕΣ έχει δρομολογήσει τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες. Η διαδικασία τους καταβαίνεται προϋποθέτουν χρόνο. Δεν γίνεται αυτό από τη μία μέρα στην άλλη. Για την ενεργοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων από την εταιρεία ΕΑΣ. Προμήθεια 1.000 ελαφρών πολυβόλων μίνιμη. Συνολικό εκτιμόμενο κόστος προγράμματος 10.900.000 ευρώ περίπου. Μετατροπή 500 πολυβόλων μηχανικής πυροδότησης, ταχείας αλλαγής κάνης, τα λεγόμενα TAC, όπως είπατε. Συνολικό εκτιμόμενο κόστος 2.132 εκατομμύρια ευρώ. Αναβάθμιση ρουκετών 122 χιλιοστών. Συνολικό εκτιμόμενο κόστος 87 εκατομμύρια περίπου ευρώ. Και προμήθεια φυσικίων. Συνολικό εκτιμόμενο κόστος προγράμματος 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, τα φυσίγια δεν παρασκευάζονται στο Αίγιο, αλλά συνολικά από τα ΕΑΣ σε άλλο εργοστάσιο της εταιρείας. Άρα, το ΓΕΣ προτίθεται να κάνει παραγγελίες για υλοποίηση παραπάνω προγραμμάτων συνολικού εκτιμόμενου κόστος περί τα 115 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρονοδιαγράμματα έχουν σχέση με τις διαδικασίες κατακύρωσης αυτών στα ΕΑΣ. Επιπλέον, ένα στοιχείο που νομίζω έχει σημασία στη συζήτησή μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η σύναψη σύμβασης μεταξύ των ΕΑΣ και της εργολαβικής εταιρείας αφορά παροχή συγκεκριμένου έργου. Λέτε ότι δεν αφορά έργο, αλλά εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι αυτοί δεν έχουν οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τα ΕΑΣ. Πρόκειται για προσωπικό του εργολάβου. Αυτό συνδέεται με συμβάσεις με την εργολαβική εταιρεία και αποχωρεί με τη λήξη του έργου. Γι' αυτόν τον λόγο η δυνατότητα ανανέωσης ημί των συμβάσεων αφορά τη μεταξύ του σχέση. Και σε καμία περίπτωση δεν αφορά τα ελληνικά αμυντικά συστήματα ή κατ' επέκταση το ΙΠΕΘΑ. Όσον αφορά τη μονιμοποίηση δια της μετατροπής των συμβάσεων εργαζομένων σε μόνιμες καταθέρες, ξέρετε ότι από τον νόμο αυτό δεν προβλέπεται. Οι προσλήψεις έκτακτου ή τακτικού προσωπικού στα ΕΑΣ υπάγονται στο σύστημα των προσλήψεων του δημοσίου. Και ίσως επειδή αυτό το σύστημα παρουσιάζει καθυστερήσεις όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών, γι' αυτόν τον λόγο επιλέγεται η λύση αυτή του εργολαβικού, της πρόσωπης προσωπικού μέσω εργολάβου. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα στη δευτερολογία αρκούν αυτά τα δύο στοιχεία. Το ΓΕΣ κάνει ό,τι μπορεί για να έχουν παραγγελία στα ΕΑΣ, όμως και τα ΕΑΣ από εκεί και πέρα τα ζητήματα της εσωτερικής διαχείρισης του εργατικού δυναμικού τους θα πρέπει να τα λύσουν ως εταιρεία που διοικείται από τη διεύθυνσή της υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά ως ιδιοκτησία διά της μετοχικής συνθέσεως του Υπουργείου Οικονομικών. Ευχαριστώ. Και όσο ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως, την ερώτηση αυτή την έχουν καταθέσει και στο Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί, όπως και σωστά είπατε, είναι αυτός ο οποίος έχει τις μετοχές της συγκεκριμένης εταιρείας. Όμως, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μία απλή σχέση ενός πελάτη με μία εταιρεία. Είναι η κυβέρνηση.
Πελάτη είναι η κυβέρνηση, μέτοχο είναι η κυβέρνηση. Επί του ουσιαστά τα δύο υπουργεία θα μπορούσαν να είχαν συνεννοηθεί και να είχαν ένα συγκεκριμένο πλάνο για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Πολύ δε περισσότερο που οι δαπάνες, οι εξοπλιστικές, είναι πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, οι δαπάνες συνατοικές είναι πάρα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ σε αιτήσια βάση. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι από αυτά θα μπορούσε να διατηρήσει τη λειτουργία των ΕΣ και να τα αναβαθμίσει. Από αυτή λοιπόν την άποψη είναι ένα ζητούμενο αυτό. Τέτοια προοπτική δεν φαίνεται να υπάρχει, ένας τέτοιος σχεδιασμός. Βεβαίως υπάρχει ο ανταγωνισμός, υπάρχει η ευρωπαϊκή πολιτική για την αμυντική βιομηχανία συνολικά, που στηρίζει τις πολυεθνικές και μετατρέπει τις εγχώριες μικρές αμυντικές βιομηχανικές εταιρείες σε θυγατρικές τους. Γνωρίζουμε τον ανταγωνισμό για τα εδώ ελληνικά αμυντικά συστήματα, αλλά και για την προμήθεια εξοπλισμού ανάμεσα σε πολυεθνικές μεγάλες, το ενδιαφέρον των Ισραηλινών, των Τσέχων, των Αμερικάνων και μια σειρά άλλων για τέτοιου είδους προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να τα είχαν υλοποιήσει τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Και από αυτή την άποψη εσείς μόνο είπατε ότι τουλάχιστον για μια τριετία ή ένα τετραετία μόνο με τα 1000 μίνιμι και τα 500 τάκ θα μπορούσε να έχει διασφαλιστεί η λειτουργία του εργοστασίου στο Αίγιο. Μόνο και μόνο με αυτή την παραγγελία. Να μην βάλουμε στη μέση το εθνικό τυφέκιο, το οποίο εξαγγέλθηκε από τον προηγούμενο Υφυπουργό Άμυνας στο εργοστάσιο του Αιγείου ότι θα δοθεί στο Αίγιο επί της ουσίας. Αυτό είπε ο κύριος Στεφανής και δημιούργησε, καλλιέργησε προσδοκίες στον κόσμο, το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη ανάμεσα στο Υπουργείο Άμυνας, τι θα γίνει με το εθνικό τυφέκιο και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία θα μπορούσαμε να δούμε. Ή ζητήματα που δημιουργούν ερωτηματικά. Γιατί για 4 μήνες οι κάνες, οι 400 κάνες, το μήνυμα που ήταν έτοιμες δεν πήγανε στην Ελβετία για να ελεγχθούν και να παραδοθούν και να συνεχίσουν οι προμήθειες και οι συναλλαγές με το Υπουργείο Οικονομικών, με το Υπουργείο Άμυνας. Άρα λοιπόν διαφαίνεται από εδώ η όλη αυτή διαδικασία ότι επί της ουσίας θα υπάρξει το επόμενο διάστημα παραγγελίες, αλλά από ό,τι φαίνεται ο σχεδιασμός είναι ότι δεν θα τις δημιουργήσουν τα ΕΑΣ με τη σημερινή τους μορφή. Αλλά με μία μορφή ιδιωτικοποίηση, είτε μέσω του εργολάβου που θα αναλάβει τη λειτουργία τους, είτε μέσω σύμπραξης με άλλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και εδώ, κύριε Υπουργέ, τώρα. Εντάξει, εγώ να το καταλάβω ότι μπορεί να έχει κάποιο χρόνο να υπογράψει μία σύμβαση ορισμένου χρόνου με εργαζόμενους στο δημόσιο, αλλά μιλάμε το 2017 είναι αυτή η κατάσταση. Μέσα σε αυτό το διάστημα και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω ότι η προηγούμενη σύμβαση με την Όνεξ προέβλεπε παροχή έργου. Η νέα σύμβαση που ετοιμάζεται να πάει στο ελεκτικό συνέδριο για προέλεγχο και η οποία αποφασίστηκε στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο δεν μιλάει για παροχή έργου, μιλάει για παροχή εξειδικευμένων εργαζομένων. Άρα λοιπόν βάζει τα ΕΑΣ, την ΩΝΕΞ να τους δώσει προσωπικό και πληρώνει νταβατζιλίκη το λέμε στην ΩΝΕΞ για αυτό το προσωπικό που θα τους δώσει, ενοικιαζόμενος εργαζόμενος. Και στο τέλος, κύριε Υπουργέ, εντάξει, οι νόμοι δεν το επιτρέπουν τη μονιμοποίηση, αλλά είστε κυβέρνηση, θα μπορούσατε να τους είχατε αλλάξει αυτούς τους νόμους που απαγορεύουν τις μονιμοποίησεις, όπως και στο Σύνταγμα, σας είχε δοθεί η ευκαιρία με την αναθεώρηση του Συντάγματος και με την πρόταση του ΚΚΕ, δεν το επιλέξατε. Γιατί ενδεχόμενα και πολιτικά ενδιαφέρει κάποια κόμματα να είναι οι εργαζόμενοι όμοιροι αυτής της κατάστασης. Άρα λοιπόν το ερώτημα επιμένω, κύριε Υπουργέ, αν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα προβεί σε κάποιες ενέργειες τουλάχιστον οι εργαζόμενοι αυτοί να μην χάσουν τις θέσεις τους και να προχωρήσουν τα ίδια τα ΕΑΣ σε προσλήψεις προσωπικού. Ο Υπουργός Οικονομίας είναι συναδελφός σας στην κυβέρνηση, μπορείτε να κάνετε μια συζήτηση πολύ συγκεκριμένη επί του αντικειμένου.